Γεια σας και καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο Survival Vintage Edition. Είμαστε εδώ στο εργοστάσιο σας το καινούργιο. Κάποιο παιδί μου είπε ότι έχει πολύ χειρονακτική εργασία, δεν έχει χειρονακτική, μαζεύει με τα χέρια και τα πας. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε βάλει πατάτες και sugar beet. Θα το χρησιμοποιήσουμε γιατί το κάνουμε ζάχαρο sugar beet. Σήμερα, όπως έχω πει, πάμε να δούμε το χάρτη, να δούμε λίγο το growth type, πώς πηγαίνουμε. Έχουμε αυτά για την επόμενη φορά μάλλον, τα δύο χωράφια, ή την επόμενη. Έχουμε όμως να κάνουμε το 29 το γρασίδι μας και είχα πει ότι θα πάρουμε κάποιο καινούριο μηχάνημα. Λοιπόν, πάμε αρχικά να δούμε μήπως τυχόν μας έχει ευνοήσει ο εμπόρος που ποτέ δεν μας ευνοεί, αλλά εντάξει, μας έχει δώσει και πράγματα. Λοιπόν, θα το κάνουμε με ένα forager αυτή τη φορά και μάλλον θα το κάνουμε συνέχεια με forager αυτό το υπόλοιπο. Υπάρχει αυτό το μικρό, αλλά δεν θα πάρω αυτό το μικρό, δεν παίρνω τόσο πολύ. Θα πάρουμε αυτό εδώ μάλλον. Αρκεί να δω τι έχει. Έχει πίσω hits, ωραίο. Additional weight, που το βάζει το weight, για να δούμε. Πίσω το βάζει, ναι. Δεν ξέρω αν χρειάζεται. Challenge additive, εννοείται, για να βάλουμε μεγαλύτερο. Wheel setup, standard και standard 2. Ναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά, στο standard θα πάρω. Engine setup έχει διαφορά. 3.26, 3.42, 4.10, 4.10, μας πάει 4.000 παραπάνω, μας πάει 66.000, το οποίο δεν είναι πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, και έχουμε το Crash Jaguar με τα 410 άλογα. Λοιπόν, θα το πάρουμε αρχικά αυτό και πάμε στα combinations, να δω αν το έχει εδώ πέρα. Ιδανίως θα πάμε να το πάρουμε. Έχουμε το αυτό εδώ το Core Header, που το, γι' αυτό το είχα πάρει. Θα πάρουμε αρχικά ένα τέτοιο και μετά θα πάμε στα εργαλεία και έχουμε μια πολύ ωραία κεφαλή για mowing. Να τη βρω μόνο ποια είναι, είναι αυτή εδώ. Είναι αυτή εδώ η κεφαλή, η οποία λέμε αυτό εδώ θα πάει, αλλά ξέρω να δούμε πως είναι και κάποια άλλη. Μπορείς έχω βάλει κάποια άλλη, αλλά νομίζω ότι η έψιλον αυτή εδώ είναι. Ναι, αυτή εδώ μαζί με το trailer κιόλας, πολύ καλή. Λοιπόν, attachment type, Clark Jaguar 930, 980, 682, 900. Εδώ να δω ποιο πήραμε εμείς. Δεν θυμάμαι ποιο πήραμε. Ελπίζω να κολλάει, παιδιά, γιατί αλλιώς θα την πάμε τη φόλα. Να ξεκινήσουμε άσχημα την ημέρα μας. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αυτή είναι η 695. Και εγώ την πήρα. 695. Ωραία. Για πάμε να δούμε ξανά. 6, 930, 682, 900. Μάλλον αυτό εδώ. Για να δω, αλλάζει κάτι, όντως. Κάτι αλλάζει, βλέπεις. Λοιπόν. Ελπίζω να δουλέψει. Λοιπόν. Και πάμε στο μαγαζί να την πάρουμε. Κούρτι, τελευταία θα είναι εδώ πέρα, ωραία. Να το δω να την κοτσάρω αρχικά, εδώ δουλεύει. Το σημαντικό το πράγμα είναι αυτό εδώ. Και το παίρνει. Και μπορώ να το κάνω fold. Unfold header. Είναι πως απλά το εξαφανίζει το trailer. Πόσο ωραίο μηχάνημα, έτσι. Θα το ξανακάνουμε fold, θα το κάνουμε detach. Και πάμε να πάρουμε το silence additive. Ωραία, γεμίζει. Μετά θα πάμε με αυτό εδώ κάτω με το trailer κανονικά. Θα βάλουμε πίσω το trailer που έχουμε για το silage και έτσι θα κάνουμε το γρασίδι μας. Χωρίς να κάνουμε ούτε roam, ούτε μπάλους, ούτε τίποτα. Θα έχει βέβαια μερικά δρομολόγια παραπάνω να κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει πιο γρήγορα γενικά η δουλειά, γιατί αντί να κάνεις μία, δύο, τρεις δουλειές και το μάζεμα τέσσερις, θα κάνεις μία, δύο σχεδόν. Δηλαδή το μάζεμα και το άδειασμα. Το άδειασμα είναι βέβαια λίγο ταξιδάκι, εδώ που τα λέμε, αλλά πιστεύω ότι θα καταφέρουμε. Λοιπόν, μάλλον θα το πάρει και όλο το silage, όπως βλέπω. Και πάμε να δούμε τώρα ότι κοτσάρει και από εδώ. Μιλάω λίγο μπροστά. Εδώ, ωραία. Πάρα πολύ ευκίνητο από ό,τι βλέπω. Και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι. Κάτσε να το δούμε και από μέσα. Τώρα μόλις βγούμε στον δρόμο, θα βάλω να το δούμε και από μέσα. Και φυσικά κάποια στιγμή θα βάλουμε και καλαμπόκι και θα κάνουμε και με καλαμπόκι, αφού με την κεφαλή. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εκεί απέναντι που έχουμε τα σπιτάκια το φάει. Είναι αθάνατο βέβαια αυτά τα σαρκάδια. Εκεί απέναντι που έχουμε τις σκηνές, τα τρέιλερ, θα το αγοράσουμε κάποια στιγμή. Γιατί το χρησιμοποιούμε τζάμπο τόσο καιρό. Οπότε θα το αγοράσουμε και θα βάλουμε και κάποιο σετ μεγάλο για να βάλουμε τα μηχάνηματα μας εκεί πέρα, το σίντερ μας, την κομπίνα, αυτό το μηχάνημα που δεν θα έχουμε πάνω να το βάλουμε. Γενικώ τα διαβαματάκια θα τα χρησιμοποιούμε. Λίγα συντόμω, γιατί βλέπετε είμαστε ακόμα στι 50.000 και θα δούμε τώρα όταν φτάσουμε εκεί πέρα πώς το κάνει. Αλλά πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να πούμε. Αλλά δούμε, θα δούμε τώρα. Είναι αυτό εδώ δεν είναι. Αυτό εδώ είναι. Κάνει 120.000. Είμαστε στη μέση. Αυτό είναι λοιπόν ο καινούριο μας forage harvester. Θα κάνει και καλαμπόκι. Και σήμερα θα δώσουμε τα περισσότερα βέβαια στις αγελάδες και στα πρόβατα. Θα δούμε τώρα πόσο έχουν φαγητό.
αλλά εκεί το σκοπεύω να το δώσω το φαγητό. Θάλασσα έχουμε αρκετό, νομίζω έχουμε κάπου 200.000 λίτρα. Πρέπει να έχουμε πάρα πολύ. Βέβαια, ακόμα είναι, δεν είναι η εποχή να πουληθεί. Θα πουληθεί τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο, που είναι η καλύτερη τιμή. Αλλά μέχρι τότε θα δούμε. Αν χρειαστούμε λεφτά, μπορεί να δώσουμε λίγο. Αν και δεν το βλέπω να χρειαζόμαστε λεφτά. Γιατί πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε εξαιρετικά καλά. Πλέον η φάρμα παράγει και θα αρχίσει να παράγει περισσότερο ακόμα. Με την κυρία παραγωγή που βάλαμε, θα βάλουμε ντομάτες και ζάχαρη και θα κάνουμε κέτσαπ. Ίσως να μπορώ να αλλάξω και το χρώμα το τρέιλερ, θα το δοκιμάσουμε. Θα πάω να αφήσουμε τώρα αυτή την κεφαλή κάπου εκεί στο γράφι το οποίο θα αγοράσω, που είναι τα τρέιλερ, και θα μπω μέσα στις ξαγελάδες να πάρω το τρέιλερ και θα πάω μια βόλτα από το συνεργείο να δω μήπως τυχόν μπορώ να αλλάξω χρώμα. Γιατί σε κάποιο update που κάναμε το mod, άλλαξε χρώμα και πήγε σε κάτι άλλα χρώματα. Αν μπορώ να το βάλω σε χρώματα class ή κάτι παρόμοιο, μπορεί να το προτιμήσουμε. Να είναι όλα σορτή. Επίσης, τώρα που το σκέφτομαι, ναι, αυτό το κάνουμε, παιδιά, το κάνουμε. Είναι ευκαιρία να πάρω και την κοινά κεφαλή που έχω αφήσει στο χωράφι του αλλού, στη φάρμα του αλλού μάλλον. Αφού μπροστά δεν έχω τίποτα, θα πάω να τη βουτήσω και αυτή, να τη φέρω και αυτή, να την έχω στη φάρμα τη δικιά μας. Αν θυμάμαι καλά, μπαίνουμε από εδώ. Για όσο το ξέρω, το ξαναπώ ότι αυτή είναι η κύρια φάρμα του παιχνιδιού. Αν παίξετε single player σε κάποιο new farmer, θα σας βγάλει σε αυτή τη φάρμα. Ωραία, το βουτήξαμε πάρα φίλο τώρα. Εδώ με το που πήγαμε, παιδιά, έβγαλε και άλλα δύο παλέτες. Παραγωγή μεγάλη το ο καφές. Λοιπόν, να πάμε να τα αφήσουμε κάπου αλλού αυτά. Να, εδώ έχουμε και την κεφαλή της κομπίνας. Έχουμε γενικώς πολλά πράγματα εδώ μέσα και το χρησιμοποιώ τόσο καιρό έτσι. Να αφήσουμε αυτό πίσω. Να αφήσουμε αυτό κάπου εδώ. Και πάμε να βουτήξουμε το τρέιλερ και να δούμε αν μπορούμε να δράσουμε και χρώμα. Ωραία, εδώ το τρέιλερ. Να δούμε τι μπορούμε να το πιάσουμε κιόλας. Γιατί ούτε αυτό έχω δοκιμάσει, αλλά λογικά θα δουλεύει. Έλα. Ωραία, πολύ καλά. Και πάμε όπως είπα να δούμε τα ζώα πόσο φαγητό έχουν. Έχουν αρκετό γραστή, πάμε να το γεμίσουμε όμως. Εδώ έχουν ακόμα λίγο γραστή. Αυτά εδώ θα τα αφήσω μεγαλώσει λίγο ακόμα. Έχουν και νερό. Δεν έχουν νερό, οπότε θα τα πουλήσω σήμερα αυτά. Πάμε να τα πουλήσουμε τώρα σε λίγο. Και οι αγελάδες, όπως βλέπετε, και αυτές έχουν και γάλα, έχουν και TMR, αλλά μπορεί να κάνουμε πάλι και σε αυτές λίγο να δώσουμε παραπάνω τροφή. Γιατί, όπως έλεγα, θα πάμε στα productions, να δω που το έχω. Εδώ. Έχουμε 220.000 λίτρα silence, είναι πάρα πολύ. Με αυτό το τρέιλερ θα κάνουμε 15 δρομολόγια. Λοιπόν, για πάμε λίγο εδώ, να χωθώ εγώ εδώ μέσα, ελπίζω να μπορώ να βγω μετά. Αλλά άμα μπω εδώ πέρα λίγο στην αρχή, μπορεί να με αφήσει να δω και αυτό ακριβώς εδώ. Λοιπόν, customize, το βάζουμε, όχι bail, αυτό, 23.900. Και θέλουμε να δούμε μήπως αλλάζει χρώμα. Ωραία, αλλάζει χρώμα. Αλλά δεν αλλάζει όσο χρώμα θα ήθελα. Ναι. Λέω να μην του κάνω τίποτα, να μην του κάνω τίποτα, γιατί δεν θα γίνει αυτό που θέλω. Και θα με χαλάσει μετά, θα το χαλάσω το trailer. Τώρα είναι πολύ ωραίο τρέιλεράκι, διαφορετικό. Οπότε να γυρίσω, αν τα καταφέρω. Από τα αγορά τα κατάφερα. Πάμε, αφήγουμε από εδώ που έχει έξοδο, από ό,τι είπαμε. Ναι, ωραία. Και πάμε τώρα κεφαλή. Ελπίζω να δουλεύει, γιατί δεν την έχω δοκιμάσει ξανά. Το σιτά που δοκιμάζουμε τώρα είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζω. Εδώ ανοίγουμε το pipe για να πηγαίνει πίσω. Ελπίζω να χωράει να μπαίνει μέσα. Να το κάνει. Και ελπίζω να δουλεύει και αυτό εδώ. Να δούμε. Πάμε να το βάλουμε εδώ πέρα, να κάνουμε unfold header, δηλαδή fold στην ουσία. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο μας, την πρώτη μας απόπειρα, να βάλουμε, να μαζίσουμε το γρασίδι με αυτό εδώ το εργαλείο. Έχω την αμφιβολία, επειδή αυτό μοιάζει πιο πολύ σαν swather και όχι σαν mower. Μαρκάρει όμως να δουλεύει. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε, ανοίγουμε, κατεβάζουμε. Και μια χαρά δουλεύει. Άψογα δουλεύει, είναι η πρώτη χαρά. Τέλεια, παιδιά, τέλεια. Πιάσαμε την καλύτερη, πιστεύω, με αυτό εδώ το εργαλείο. Θα κάνουμε το γρασιδάκι μας πιθανά πιο γρήγορα, θα το δούμε τώρα στην πράξη. Με ένα πολύ ωραίο timelapse σε αυτό εδώ το χωράφι.
Ωραία, τελειώσαμε και γρήγορα σχετικά τελειώσαμε πιστεύω. Τρία δρομολόγια συνολικά. Θα μπορούσα και να τραχτεί κάτω πιο και πιο γρήγορα ακόμα άμα ήθελα. Αλλά πιστεύω ότι και έτσι που το κάνα δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και αυτό εδώ το κομματάκι στη γωνία που το είχα αφήσει. Έτσι, ωραία. Και γενικά μου αρέσει το αποτέλεσμα που βγάζει που είναι πολύ καθαρό, ρε παιδί. Δεν πιστεύω στο κάνει πόσο ωραίο το τέλειο το χράφι. Ο Mower, ο άλλος, ψηλό άφηνε. Είναι αυτός εδώ, δεν το κάνω εγώ, είναι όλο φτιαγμένο αριστερή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και αυτό το μικρό κομματάκι. Ωραία, μαζέψαμε περίπου χοντρικά 60.000, 65 κάπου εκεί μέσα. Τώρα αυτό θα το κάνουμε το φύγε γελά, θα το κάνουμε χέι. Βέβαια θα μπορούσα να δώσω ένα φορτίο στα πρόβατα, ναι αυτό θα κάνουμε. Θα δώσω ένα φορτίο στα πρόβατα και το υπόλοιπο θα το αφήσουμε εδώ χέι. Λοιπόν βέβαια κάπου εδώ πρέπει να αφήσω και την κεφαλή μου εδώ και μετά θα το ξαναφέρω πίσω. Λοιπόν, κάνουμε ένα unfold και αφήνουμε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το μηχάνημα, πολύ μου αρέσει, πάρα πολύ καλό. Και φτηνό όπως είναι πολύ οικονομικό. Με 70 χιλιαρικά και χοντρικά. 65 προς το πήρα, δώσαμε και κάναμε τη δουλειά μας. Νομίζω πληρώσαμε 60 και 15, ναι. 75.000. Να δω εδώ, δεν το έχω το κίτρινο εδώ, το κίτρινο. Οπότε θα πάρουμε τώρα το φεντ, θα πάρουμε να φορτώσουμε λίγα λίγες παλέτες καφέ να τις έχουμε έτοιμες. Και θα έρθουμε να δώσουμε τις δόσεις αυτές που θέλουμε. Εδώ πάμε εδώ, εδώ, ωραίο, ανοίγουμε. Και να δούμε και πόσο βγάλαμε συνολικά. Όσο είπαμε 65.000 λίτρα, 65.500, πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να το έξω αυτό και έχουμε να πάρω το φεντ. Ωραία, θα το αφήσουμε το τρέιλο προσωρινά εδώ πέρα. Ωραία. Είναι μηχανηματάρα, ό,τι να λέμε είναι μηχανηματάρα. Και πάμε να βρούμε εδώ, αυτό εδώ. Και πάμε να δώσουμε γρασίδι, ένα φορτίο. Να ενεργοποιήσω το σχέδιο για να γίνει το DMR, το υπόλοιπο. Και να κάνω και μια δόση λίπασμα στο χωράφι μόλις θέλησαμε. Και νομίζω ότι μετά από αυτό δεν θα έχουμε άλλη δουλειά σήμερα. Θα πέσουμε για ύπνο να δούμε τι μας σημερώνει η επόμενη μέρα. Εδώ μπήκε κάτι γάλατα. Πρέπει να μαζέψω αυτά κάποια στιγμή να τα πουλήσω όλα μαζί. Αυτό θα τα κάνω. Κάποια άλλη στιγμή όμως. Για να μαζευτείτε εδώ, παιδιά μου. Τελικά είχε περισσότερα από όσο περίμενα. Θα τα πουλήσουμε αύριο το πρωί, δεν πειράζει. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτές τις δουλειές. Τελειώσαμε για αυτή τη δουλειά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά γρήγορη. Στα χωράφια δούμε πώς χρειαζόμαστε κάτι να κάνουμε που δεν το έχω ξεχάσει εγώ. Λοιπόν, fertilized είναι όλα, όλα έχουν, όλα είναι χαρά. Είμαστε τέλεια. Τέλεια, πολύ καλά. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Έχει πάει 4 ώρα, δεν πειράζει, θα κοιμηθούμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη μέρα, ελπίζω με περισσότερες δουλειές. Ωραία, μια ωραία μέρα ξημέρωσε, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε ξανά το φεντ. Και πάμε για αρχή, μάλλον περιμένετε, πάμε μια αρχή στο νεμπορ να δούμε πως έχει τίποτα να πάρουμε. Δεν έχει δυστυχώς τίποτα, δεν πειράζει. Πάμε να αρχίσουμε να πουλάμε τον καφέ. Αλλά πριν πάω για τον καφέ, να δω λίγο τι έχω βγάλει από εδώ πέρα. Γιατί θέλω να δώσω και στις κοντούλες μας. Εδώ έχουμε πατάτες και σκαρμπίτ. Και εδώ έχουμε ηλιοτρόπαια δυστυχώς. Οι κότες λογικά που θα πρέπει να πεινάνε τώρα. Για να δούμε λίγο. Και είπα να πουλήσω και τα τέτοια και τα. Ναι, δεν έχουν δυστυχώ καθόλου. Δεν πειράζει, θα πίνουν λίγο νηστικές για μερικές μέρες. Εδώ τελείωσε αυτή η παραγωγή. Έχουμε ακόμα. Τίποτα, τελείωσε αυτή η παραγωγή. Οπότε πάμε να μαζέψουμε και τις υπόλοιπες παλέτες στις 3 για να τις δώσουμε για να πάρουμε τα πρώτα φράγκα. Και μετά θα δούμε το πολύ πολύ μπορεί να πηδήξουμε και μέρα. Άμα δούμε ότι δεν έχουμε δουλειές να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Αρχικά όμως να φύγει εδώ ο καφές.
Ωραία, έφυγε ο καφές. Πάμε μετά να δούμε το εργοστάσιο. Και είμαστε στις 88.000, πολύ ωραία. Αλλά πριν πάμε να δούμε το εργοστάσιο, να δούμε λίγο πώς πάνε τα, εδώ, τα χωράφια μας. Έχουμε να χαιρετήσουμε το νούμερο 5. Το νούμερο 5 είναι Oat. Νομίζω Oat είναι, έτσι. Oat είναι, πολύ ωραία. Άρα είναι ένα υπόλοιπη δουλειά που θα κάνουμε σήμερα. Θα είναι το θέσιμο το νούμερο 5. Με εργάτη, λογικά. Και θα τρέχουμε να πούσουμε με τον Μπέιλερ να μαζεύουμε τις μπάλες και να δώσουμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερο Σάιλατς. Τώρα είπα Σάιλατς. Αυτό εδώ και αυτό εδώ πρέπει να κλείσουν. Αυτό εδώ τι λείπει, λείπει fertilizer. Εδώ έχω fertilizer, μια εδώ. Πώς έχω καθόλου. Πούντο. Όχι, δεν έχω, δεν έχω. Επόμενη φορά, το άξι τώρα δεν πειράζει. Είπαμε ότι τον καφέ θα τον έχουμε μόνο όσο έχουμε λείπασμα. Εδώ όμως έχουμε πράγματα και θα είμαστε έτσι. Πολύ καλά, για να δεν θα βγάλει τίποτα άλλο. Έχεις τίποτα άλλο να βγάλεις? Όχι ακόμα. Άρχι, έβγαλε παιδιά, έβγαλε δύο παλέτες. Στο ψωμί να το πουλήσουμε, εκεί θα είναι πολλά χοντρά λεφτά, έτσι. Το Δεκέμβριο. Τώρα από Δεκέμβριο, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε μήπως έχουμε να πουλήσουμε τίποτα σήμερα. Το ξεχάσει, από ό,τι βλέπω όμως, όχι. Είναι, δεν είναι καλός μήνας ο Αύγουστος, θα πουλήσεις οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε και τα pig food να τα δώσουμε, λοιπόν. Και αυτά θα είναι κανένα 5.000, έτσι, 5.000 θα είναι αυτά εδώ. Έχεις παρέτησες. Για να δούμε. 8.000, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, και πάμε να φέρουμε και τα υπόλοιπα. Sugar beet, πατάτες και έχω και κάτι ελάδια που είδα. Ηλιέλαιο και κανόλα oil, αυτά. Θα τα δώσω για ελάδια. Και θα πρέπει να έχει βγάλει και ντομάτες, έχω βάλει ντομάτες. Πρέπει το για να δω λίγο, γιατί έπρεπε να είχα βάλει και ντομάτες εδώ. Έχω ντομάτες, βλέπω. Ντομάτες, ναι, για κάποιο λόγο δεν τις βγάζει τόσο εύκολα. Βγάζει πιο πολύ εύκολα αυτά εδώ. Ωραία, φέρει και αυτά εδώ. Να ξεκινήσουμε παραγωγή ζάχαρη, γιατί χρειαζόμαστε όπως έπρεπε την γέτσα. Και τις πατάτες, κάνουμε τι κάνει τις πατάτες. Θα δούμε πότε είναι καλύτερη τιμή και ας πουλήσουμε αυτές. Ωραία, αδειάζουν οι πρώτες, αδειάζουν και οι δεύτερες. Και πάμε μετά να πουλήσουμε τα κουνέλια, για να το ξεχάσω. Αυτό το σβήνουμε. Πάμε να δούμε εδώ, εδώ. Αυτό έφυγε. Αυτό θα το ανοίξουμε από τώρα. Όχι, θα το ανοίξουμε μετά. Αυτό έφυγε. Αυτό έφυγε. Αλεύρι έχουμε πολύ όπως βλέπετε. Sugar beet sugar βάζουμε να φτιάχνετε. Sunflower έχω. Μισό λεπτό να δω τι έχω φέρει. Κανόλα έχω και sunflower oil. Sunflower oil, κανόλα oil. Τυρί. Α, έχουμε και τυρί. Fabric wool, fabric cotton. Αυτά εδώ τα σβήνουμε στο παρόν και τα clothes. Για να τα αφήσω ανοιχτά, γιατί μπορεί να μου βγει κάτι και να το ξεχάσω το δώσω. Και βλέπω ότι δεν έχουμε και τυρί. Δεν έχουμε τυρί, εννοώ. Δεν έχουμε τυρί βγάλει, οπότε σημαίνει ότι δεν έχουμε γάλα. Οπότε αφήνω αυτό εδώ. Και πάω να φέρω και το γάλα από τις αγελάδες. Είδατε με ψηλές δουλειές, μαζεύονται σιγά σιγά. Μία το ένα, μία το άλλο, μαζεύονται δουλειές σιγά σιγά. Και δεν έβαλα και τις πατάτες, έτσι. Ναι, μάλιστα. Θα το βάλω τώρα. Μπορείς να δώσω και το γάλα. Πρέπει να είναι κανένα 3.000 καλύτερα, από όλοι παραπάνω, θα δούμε τώρα. 4.000 λίτρα, πάρα πολύ καλά. Ωραία, αδειάζουμε το γάλα και αφήνουμε το τυρί και κάνουμε, νερό εδώ μέσα δεν έχουμε, από ό,τι θυμάμαι. Όχι, πάμε να κάνουμε μόνο 3.000 πατάτες, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το αφήσουμε αυτό εδώ κάπου εδώ. Ναι, κάπου εδώ θα το αφήσουμε στο παρόν. Και πάμε να δούμε την κουμπίνα, εδώ, πολύ ωραία. Κόλλησε παιδιά, για κάποιο σημείο κόλλησε, έλα. Αλλά το κατάφερα και δεν κόλλησε. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε εκείνο το χωράφι το καινούργιο. Καινούργιο είναι ότι δεν το έχουμε ξανακάνει, αν το θυμάμαι καλά. Πρώτη φορά να το θερήσουμε. Ή το έχουμε ξανακάνει, δεν θυμάμαι, μπορεί να το έχουμε ξανακάνει. Το έχουμε κάνει σήμερα τη φορά που το πήραμε. Αλλά νομίζω ότι σαν σπόρος, σαν σπορά είναι πρώτη φορά που το βάζουμε. Ναι, πάρα πολύ έχουμε, βλέπετε, έχουμε πολύ πράγμα να βγάλουμε από εδώ πέρα. Θα πάει όλο αυτό για αλεύρι. Για όλα αυτά τα αλεύρι θα γίνει ψωμί. Λοιπόν, να το πιάσω από εδώ, ας το πιάσω από εδώ. Create job θα το πούμε. Fill position θα το πούμε ότι είναι. Ας το βάλω εδώ πέρα, ξεκίνησα από εδώ καλύτερα. Τα σπαθούμε πολύ αρέσει, αλλά δεν πειράζει. Πάμε μετά από εδώ να φτιάξουμε ένα καινούριο folder. Ποιο χωράφι είναι αυτό? Το 5, ωραία. Πολύ καλά. Και πάμε να το βάλουμε να ξεκινήσει. Θα φέρουμε μετά και το baler, αλλά θα φέρουμε ταυτόχρονα και το φορτηγό, έτσι. Μην ξεχνάμε το φορτηγό. Πώς είναι η φιλανδία μου, έτσι, πάμε εδώ να δω λίγο. Φέρνεις το waypoint, ωραία, του λέμε, ξεκινά.
και ποιος θα καταφέρει. Από εδώ πάμε λογικά. Α, είναι ανάποδα, παιδιά. Είναι ανάποδα. Το βελάκι πάει από την άλλη πλευρά. Επέτα, πάει από εδώ. Γι' αυτό μπερδεύτηκε ο φίλος μας. Δεν έφυγε. Ωραία, από εδώ λοιπόν. Να το πω ξεκίνα. Να δω τι θα κάνει. Το παίρνει τώρα. Και μάλλον θα το κάνει. Ωραία. Πολύ καλά. Πάμε εμείς αρχικά να φέρουμε το Fiat. Εδώ δεν αλλάξει το χρώμα. Οπότε ευκαιρία είναι να δοκιμάσουμε να το αλλάξουμε το χρώμα. Ελπίζω να μην πέφτω εδώ μέσα βέβαια. Θα βγω όμως, δεν πιστεύω. Θα το κάνουμε λίγο πιο γαλάζιο. Ας πούμε ότι είναι αυτό. Καστομάρις. Έχει χιλιάρια κομπίδες. Είσαι δεν είσαι τώρα. Είναι μια χαρά. Τέλειο. Έτσι για να είμαστε λίγο πιο ασορτήρια, βέβαια. Αλλά θα πάω να αφήσω εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι αν τη έβαλε τη κομπίνα να ξεφορτώνει μόνη τη. Εγώ θα πάω να το αφήσω εκεί δίπλα τον άνθρωπο, αυτό εδώ. Και ελπίζω να το κάνει μόνο του. Μπορεί να το έχει ρυθμίσει την άλλη φορά να το ξεφορτώνει μόνο του. Οπότε θα πηγαίνει και θα ξεφορτώνει μόλι τελειώνει το γύρο του. Έχουμε δύο βέβαια τέτοια. Δεν ξέρω αν τον μπερδέψει αυτό, γιατί μπορεί να τον μπερδέψει. Να μην το κάνει και στα δύο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως θα τον βάλω αυτόν εδώ πέρα. Το πολύ μπορεί να τον βοηθήσω με το χέρι, άμα δεν δω ότι δυσκολεύεται. Θα το αφήνουμε κάπου εδώ, ξέρω ότι είναι χαρά. Ωραία, και πάμε εμείς να βρούμε τον John Deere. Να βρούμε τον John Deere, να πάμε και τον Baylor του John Deere. Να πάμε να κάνουμε τις αχυδόμπαλές μας, για να τις κάνουμε και αυτές, όπως είπα, silence. Έχουμε ήδη λιγάκι εδώ μέσα. Για να κάνουμε λίγο να το κάνουμε zoom out, να το κάνουμε unfold. Πολύ καλά. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λογικά θα τελειώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Θα το δω πώς θα το κάνω από το χωράφι αυτό. Και μετά μπορώ να το κόψω, να το κάνω εγώ εκτός κάμερα στο υπόλοιπο βίντεο και να σας πω ότι τελείωσα. Να το δούμε βέβαια πώς πάει. Γιατί μέχρι στιγμής η κομπίνα βλέπω κινείται, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Οπότε πιστεύω ότι καλά θα τα πάμε εδώ. Λοιπόν, απλά να θυμηθώ να πάω και εγώ με την ίδια φορά με αυτή την κομπίνα. Δεν πάω ανάποδα, γιατί αν πάω ανάποδα θα μπλεχτούμε. Πάω μάλιστα και από εδώ και να ξεκινήσω και να πηγαίνω πέρα εδώ. Αυτό θα κάνω. Το κατεβάζουμε, ανοίγουμε και ξεκινάμε. Λοιπόν, αυτός μάλλον γέμισε και πάνε αδειάστερα, όπως καταλαβαίνω. Για να δούμε που θα πας. Όχι, δεν έχει αδειάσει ακόμα. Ας αφήσω αυτό εδώ. Πάω να πάρω την άλλη μπάλα ακόμα, να τις βάλω αυτές τις μπάλες που έχω πάρει. Για να του δώσω και λίγο περιθώριο αυτού να θερήσει. Μέχρι να μπορέσω να μαζέψω εγώ ξανά μπάλες. Λοιπόν. Και ταυτόχρονα όπως είδατε βγήκε και ζαχαρίτσα. Θα πάμε τώρα να τη δώσουμε στο εργοστάσιο με την κίτσα. Ωραία, πάμε να δώσουμε αυτά αρχικά, να βάλουμε μπροστά την παραγωγή. Και τελειώσαμε, παιδιά, οι πατάτες τόσο γρήγορα. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά εδώ θα τα κλείσω προς το παρόν. Και τα παραπάνω. Και το sugar beet sugar. Μπράβο. Πολύ καλά. Έχει μείνει μόνο το ψωμί. Πολύ καλά, δεν πειράζει. Και τι άλλο ήθελα να κάνω. Ήθελα να ανοίξω την παραγωγή στο silage από το άρχιδο. Straw Silence. Ωραία, να ξεκινήσει αυτό. Και πάμε τώρα να πάρουμε τη ζάχαρη. Δεν έχει βγάλει κι άλλα, έχει βγάλει δύο Big Food.
Λέει Big Food, πώς έχει κάνει. Έχει κάνει πολύ Big Food. Για κάποιο λόγο. Ας τη σάχαρη εδώ στην άκρη. Ή μόνο θα την πάω με το. Όχι, εδώ θα φύξουμε στην άκρη. Να μπουν μέσα και να τα βγάλω έξω τώρα που είσαι. Ωραία, πήγε αυτό. Θα σου πει 100.000. Κοντά φτάσαμε, αλλά δεν τις αγγίξαμε. 9.962. Θα πάω τώρα τη ζάχαρη να τη δώσω στις αγγελάδες. Όχι στις αγγελάδες, ψέματα. Δεν τον ζάχαρη αγγελάδες. Στη γέτσα με τώρα. Θα μου πει πόσο παίρνει, δεν ξέρουμε πόσο παίρνει. Ωραία. Εδώ δεν έχουμε πάρα πολύ ζάχαρη όπως βλέπετε. Ωραία, να το αδειάσουμε κάπου εδώ. Και πάμε να το δώσουμε μέσα. Να δούμε πόσο παίρνει κιόλας. Πού είναι η ζάχαρη. Πάω στη ζάχαρη μέσα. Ωραία. Λογικά τη βάζεις από εδώ μέσα έτσι. Σου δεν ξέρετε τι μπαίνει, μια χαρά μπαίνει. Και γεμίζει όπως βλέπετε τα ράφια, κοιτάξτε την πληρώνα που τα είναι. Και για να δούμε πόσο χρειάζεται αρχή. Λοιπόν, χιλιάρια ήταν μόνο έτσι. Είναι όπως καταλαβαίνετε παραγωγή σαν τον άλλον, ναι, το φίλο μας, το μήλο το παλιό που είχαμε, το ξυλόφουρνο. Θα δίνουμε μία-μία τις παλέτες και θα βγάζουμε έτσι μικρά κουμπουκαλάκια. Ελπίζω να μπορώ να τα φυλάξω στην αποθήκη με τις παλέτες. Να είναι μεγάλες παλέτες. Αν και όπως σας είπα, μισό λεπτό να το δούμε κιόλας. Πάμε στον. Μισό λεπτό εδώ στο μαγαζά τώρα. Πάμε στις παλέτες. Στις παλέτες. Να δούμε πως έχει κάποιο παράξενο container. Ναι. Κι όμως έχει. Χρειαζόμαστε πλαστικά κουτιά για να βάλουμε την κέτσαπ που τη βλέπετε. Το γράφει μάλιστα. Μάλιστα, πολύ καλά. Και πόσο χωράει από 1000 έως 1200. Τι είναι από 1000. Bot to transport bottles of strawberry, tomato juice, ketchup. Λοιπόν, ας πάρω 1, 2, 3, 4 και 5. Να τα έχουμε στο μαγαζί, εντάξει. Και όταν θα έρθει η ώρα θα δούμε. Ωραία, δώσαμε και το τέτοιο. Ξεκινάει η Silence, όλα πάνε μια χαρά. Εδώ βλέπω έχει κάνει μερικές γραμμούλες ο φίλος μας. Οπότε πάμε και εμείς να συνεχίσουμε να μπαλιάζουμε και να μαζεύουμε τις μπάλες για να τις δώσουμε για Silence. Λοιπόν, μας καθυστέρησε λίγο αυτός εδώ πέρα, είχε σταματήσει μεταξύ για κάποιο λόγο. Θα μπορούσε να έχει συνεχίσει, βέβαια είχα πάρει το φορτηγό, γι' αυτό σταμάτησε. Και τώρα θα τον βάλω να κάνει λίγο το πάνω κάτω. Και εμείς θα πάμε να κάνουμε αυτή εδώ την τελευταία σειρά. Για να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε σιγά σιγά τη σημερινή μέρα. Η τελευταία δουλειά ήταν βέβαια να μαζεύουμε τις μπάλες, να τις δώσουμε και αυτές για Silence. Αλλά θα ρίξουμε και μια στο συλλήπασμα και θα κάνουμε και το μαλτσάρισμα. Για να το έχουμε έτοιμο το χωράφι να το σπείρουμε την επόμενη φορά. Εδώ άδεια σε κομπίνα. Έλα. Για κάποιο λόγο όταν πήγα να αλλάξω χρώμα δεν άλλαξε, όχι μου άλλαξε και την χωρητικότητα. Μου έκανε το extension, αλλά εγώ το φτιάξα όπως βλέπετε και είναι GG τώρα. Θα το πάμε τώρα έτσι και μετά θα το πάμε πάνω κάτω.
Θα το πάμε όσο θέλει να το πάει αυτός, αριστερά δεξιά. Πολύ καλά μας πήγε η σημερινή ημέρα, δεν έχω παράπονο. Όχι μόνο πήραμε το μεγάλο το Forager, το μεγάλο, ας πει τρός, είδα μεγάλος σαν μηχάνημα για τη φάρμα τη δικιά μας εννοώ. Αλλά μας είμαστε ξανά στα 100 χιλιάρικα, οπότε είμαστε πολύ κοντά στο να αγοράσουμε το οικόπεδο που λέγαμε την προηγούμενη φορά, το πρωί, για να βάλουμε κάποιο μεγάλο σέντ εκεί πέρα. Πολύ πιθανά στο επόμενο που να το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, μέχρι στιγμής όμως θα βάλουμε αυτό εδώ τώρα με απλό εργάτη, όχι cosplay και σαχραμάρες. Να το πούμε εδώ, κάνε το υπόλοιπο μέχρι εγώ να μαζέψω τις μπάλες. Πούμε εδώ το τζοντήρ μου, ωραίο εδώ είναι το τζοντήρ μου. Να μαζέψω τις μπάλες εδώ πέρα, να τις μπαλιάσω μάλλον και να τις παραδώσω. Και μετά θα κυρίσω εδώ σε εντάξει. Θα δώσουμε και το out στο εργοστάσιο για να γίνει αλευράκι. Λοιπόν, πάρα κάνουμε λοιπόν την πρώτη τελευταία δουλειά για σήμερα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε, έχουμε άλλα 12.000 λίτρα να δώσουμε. Δώσαμε τις μπάλες μας, μαζέψαμε και τον μπέιλερ. Την κομπίνα να την αφήσουμε στο πάνω εδώ πέρα, να την πάμε λίγο αργότερα. Και πάμε να δούμε και πώς είναι τα θερμοκήπια. Θέλω να δούμε πώς έβγαλε ντομάτα για να τη δώσω να φύξει και τις απέναντι. Να το βάλουμε στα παραγωγή. Μας έφυγε ο εργάτης πολύ καλή φορά, όπως βλέπετε. Αλλά εντάξει, θα το κάνουμε. Καλά, λίγο. Λοιπόν, πάμε από εδώ ξανά να δώσουμε. Η σόγια, όχι τη σόγια, τη βρώμη. Με βρώμη τώρα. Και πάμε να πουλήσουμε και τα κονέλια. Όλο περνάω τα κονέλια, όλο λέω θα τα πουλήσω. Γιατί δεν έχω ξεφορτωθεί ακόμα. Να δούμε πώς θα βγάλουμε. Θα βγάλουμε ένα 10.000 τα κονέλια. Σιγά μην βγάλουμε. Άμα βγάλουμε 6-7 χιλιάρικα, δεν χαρά είμαστε. Έχει λίγο παράξενο. Αν δεν αδειάσει το πρώτο, το ένα βαγόνι να δει, και να αρχίσει κιόλα. Θα δείτε ότι από εδώ πέρα δεν μπορώ να πάμε να το αλλάξω τη θέση. Τώρα όμως με εμφάνισε την επιλογή. Πάει για αυτή τη σοδιά, πάρα πολύ καλά. Πάμε να το βάλουμε το φορτηγό στη θέση του και πάμε να πουλήσουμε τα κουνέλια τώρα. Και μετά τα κουνέλια θα το κήπιο. Πολύ ωραία. Αργά και σταθερά το βάζουμε στη σοδ. Καταπληκτικά. Για πάμε από εδώ τις κότες, τις γυστικές κότες. Α, αρχίζουν και μεγαλώνουν σιγά σιγά. Αλλά δυστυχώς δεν είναι πολλά τα λεφτά όπως βλέπετε. Και μου παίρνει κάθε φορά 50 ευρώ για να μου το μεταφέρει. Το πουλάω τα 400 ή 250 και μου παίρνει 50 ευρώ για να το μεταφέρει. Και φτάσαμε σε 100.000. Καλά είμαστε. Για να δω στο λογιστή τα sold animals πόσο είναι. Δεν έχουμε sold animals. 4.500. Τόσο ήταν τα κονελάκια μας. Οπότε πάμε να δούμε. Μισό λεπτό. Από εδώ. Πάμε να δούμε λίγο το θερμοκήπιο, μην τυχόν και έχει βγάλει καμιά ντομάτα. Από ό,τι βλέπω όμως, ούτε από εδώ. Α, κάτι έχει βγάλει, να δούμε τι αυτό. Είναι πατάτες. Πατάτες δυστυχώς καλές είναι, αλλά προτιμώ το μάτι. Είναι 483 λίτρα. Εντάξει. Τι άλλο έχει έτοιμο να βγάλει. Και στρόμπερις. Ακόμα και στρόμπερις. Αυτά θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε εδώ. Αφήνουμε εδώ το τρέιλερ, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Στο παρόν. Πάμε να πάρουμε το fertilizer spreader που έχει μείνει, αν θυμάστε, από χθες με 10 λίτρα. Να το γεμίσουμε. Και να κάνουμε τις δύο τελευταίες δουλειές για σήμερα, οι οποίες είναι ένα χέρι λίπασμα
και το μαλτσάρισμα για να είναι έτοιμο για την επόμενη φορά. Ωραία. Για να πάμε εδώ. Ωραία. Όχι lime. Salt fertilizer. 1500 ευρώ μας πήρε. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τις δύο τελευταίες δουλειές. Μπαμ μπαμ. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Δεν έχω βασίσει ακόμα το φάλος φωτογράφη, να σου πω τέτοιο. Θα το σκεφτώ και μέχρι την επόμενη φορά θα κάνετε εγώ το φάλος φωτογράφη. Θα βάλουμε κανένα σόρκ, γιατί δεν έχουμε τίποτα για τις κόντες τροφή, γιατί δυστυχώς το δώσα όλο για αλεύρι και δεν κράτησα καθόλου. Θα το δούμε την επόμενη φορά τι θα βάλουμε. Προς το παρόν όμως για σήμερα, αυτό ήταν το τελευταίο. Την τελευταία δουλειά που θα κάνουμε και άλλη μία εδώ και τέλος. Λοιπόν, την επόμενη φορά όπως είπαμε θέλω να βάλω ντομάτα. Πάμε να δούμε τώρα μήπως έχει βγει η ντομάτα, γιατί νομίζω 500 λίτρα τα καφάσια της ντομάτας, 2000, και να έχουμε αρκετά λεφτά να πάρουμε εδώ την κατασκήνωση, που νομίζω ότι σε δίνει και λεφτά σαν πάγιο εισόδημα. Κάθε μέρα σου δίνει λίγο, αυτοί οι κατασκηνωτές σου δίνουν εδώ λεφτά. Εγώ θα χρειαστώ να βάλω και κάποιο σεντ, το οποίο δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιο θα είναι. Ψάξω να βρω ένα κατάλληλο και για την περιοχή και για το χάρτη και να το βάλουμε. Ωραία, εδώ είμαστε. Το βάλαμε λίγο στραβά. Εδώ. Και να πηδήξω λίγο. Έλα, πήδα. Ωραία. Και πάμε μια τρεχάλα να δούμε εάν έβγαλε ντομάτα. Ήταν κοντά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα έχει βγάλει. Εδώ τη βγάλαμε. Και αυτό, oat. Και εδώ είναι wheat, μισό λεπτό παιδιά. Να δώσω το wheat στις κότες. Να το δώσω και το oat μετά στο εργοστάσιο. Οπα. Να δώσω λίγο στις κότες γιατί έχουν μείνει νηστικές τόση ώρα. Και πάμε να δούμε πως έβγαλε και ντομάτα. Κάτι βλέπω δεύτερο. Ελπίζω να είναι ντομάτα. Είναι λαχανικό, είναι φράουλες. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Όπως πάντα, να περνάτε καλά. Γεια σας.